Μιλάω για την ιντερνετική σειρά που πραγματοποιήσαμε και μπήκαμε σε μια διαδικασία, πολλοί κόσμος εδώ, για να γίνει όλο αυτό. Άνθρωποι απλοί, καθημερινοί, φίλοι μου, μη φίλοι μου, γνωστοί, άγνωστοι, στήριξαν μια τρέλα που είχα μέσα στο κεφάλι μου και πραγματοποιήθηκε. Άνθρωποι που σκίζονται καθημερινά στη δουλειά, κουρασμένοι, που όμως έχουν τόσο γενναία καρδιά, που μου έδωσαν απλόχερα όλο τον πολύτιμο χρόνο τους, που το πρωί πήγαιναν στις δουλειές τους και μετά ερχόντουσαν και τον υπόλοιπο χρόνο τους τον αφιερώναν σε μένα. Για μία τρέλα μου, για ένα κομμάτι του ονείρου μου και πάνω απ' όλα για την τέχνη. Τι να πω, μου δώσανε πραγματικά τα πάντα, τα σπίτια τους μου ανοίξανε, τα φαγητά τους, τα ρούχα τους, πληρώσανε κλήσεις μόνοι τους. Γίνανε πάρα πολλά πράγματα, αλλά πάνω απ' όλα μου δώσανε την αναπνοή τους και το πάθος τους για ελπίδα, ότι η Ελλάδα είναι πατού και μπορεί να μεταφέρει τα φώτα της και τον πολιτισμό της ακόμα και μπορεί να εκπαιδεύσει ακόμα και τους παλιούς και τις νέες γενιές και να βγάλει και νέους ανθρώπους, να βγάλει ωραίους Έλληνες μέσα σε όλο αυτό. Ακούγομαι. Γιατί νομίζω ότι ψευδίζω. Θέλω να αναφέρω κάποιους ανθρώπους που χωρίς αυτούς η τρέλα η δική μας δεν θα γινόταν τόσο εύκολα. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω το μακιγιάζ της σειράς μας που είναι η Ευτυχία και η Ντίνα που στάθηκαν δίπλα μας και μας έβγαλαν αξιοπρεπή σε αυτή τη δουλειά. Τα μαλλιά μας, όπως είδατε τα κέρατα που είχα νωρίτερα, που ήταν ο Κώστας ο Μαρένας, η Λίτσα Ίγκυλη και η Χρύσα. Θέλω να ευχαριστήσω το Βόμπαρ, τον Γιώργο από το Gold Events, που μας παραχώρησε και το χώρο του και τις χορηγίες του. Το Ευελίνα Καφέ στο Μπαρ Κάνστα, τη Δήμητρα, που αυτή δεν μας άρεσε την πόρτα της. Το εστιατόριο Μεράκι που στάθηκε δίπλα μας πολύ δυνατά. Το Μεζέ Μεζέ που για ακόμα μια φορά μας στήριξε, όπως όλες μας τις παραστάσεις. Το Γκάλερι Καφέ στο Φόγκιαμπαχ. Το River Bar στην Πάκναν. Το Μελίρικον που μας έχει φτάσει και έχουμε γίνει 500 κιλά με τα αγγλικά τους. Το Δημήτρη τον Ευαγγέλου που μας παραχώρησε τη βίλα του. Το Γιούρκια Στούπια στο Βάιμπλιγκενς, τη Δήμητρα και στο Γεν, και αυτοί μας έδωσαν, μας έψησαν, φάγαμε, έπαιξαν μέσα. Το Κλέμα και Χάιτ, μια γερμανική εταιρεία που μας παραχώρησε τα γραφεία τους. Το Αμάζια, το Φάιν Κος, το Σταμ Χάιν, το λέω σωστά. Τον Αλέξανδρο. Το Μπαβάρια Χοτέλ, η Ιωάννη και τον Ανέστη. Όχι μόνο μας έδωσε το ξενοδοχείο, μας έδωσε και το σπίτι τους. Το ζαχαροπλαστείο το Κιανό από το έτσι και μας έχει τον όμορφο μπουφέ εκεί, μαζί με όλα αυτά που φέρατε και οι υπόλοιποι. Ευχαριστούμε πολύ. Τη Σοφία. Ποια Σοφία. Σαλονικίδου. Ναι, στη σειρά έρχεται η Σοφία. Το Crystal Fashion που μας βοήθησε πάρα πολλές φορές με ρούχα για να ντυθούν ηθοποιοί. Το Δημήτρη το Γιαναδάκη, το δικηγόρο της καρδιάς μας, κάθε κάπου εκεί πίσω νομίζω. Είμαστε στη Στουτγκάρδη, στο Dream City παλιά. Που στάθηκε δίπλα μας πάλι βράχος. Και γιορτάζουμε το τέλος των γυρισμών. Το Jordan, όπως το λένε οι φίλοι του, τον Ιορδάνη τον Ευνούχο που μας παραχώρησε χώρο, τα λύκες, ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Το Supermarket Mana στο Bad Gangsta, το El Greco στο Σόκιαμπα,
Φέτη εγκρίθηκε στο πλατήριο στην Πάτνα η Σοφία Θεσσαλονικίδου που σχολούσε και αυτή όπως όλοι και μας παγίδευε μετά να μας ταΐσει και το σύζυγο που έκανε το σοφέρ. Τη Δέσποινα του Βασιλείου, τι γράφετε Δέσποινα Βασιλείου ρε παιδιά? Για το σπίτι της τη Δέσποινα του Βασιλείου. Τη Ρούστη Πετρίδου, και αυτή το σπίτι που μας παραχώρησε. Και θέλω να ευχαριστήσω και τους μουσικούς της πόλης μας που δίνουν και αυτοί τον αγώνα τους συνεχώς για να διασκεδάζουμε όλοι, και θέλω να σας αναφέρω ονομαστικά. Θα ξεκινήσω από τον Τέο το Χαλκιά, το ξέρετε φαντάζομαι πιο πολύ, που έκανε που στρώσει και το τραγούδι της σειράς μας και το έκανε με πολύ αγάπη. Την Τζέννη τη Λίφο, είναι ένα πανέμορφο κορίτσι. Μισό, γιατί δεν καταλαβαίνω τα γράμματά μου. Τηλεμίδης. Το Θοδωρίκο τη Γανούρια, το Μπουζούκι, Σταύρο Γλουδιάνη, στο τραμς, το Γιώργο το Μπετρετζή, Σωστά το λέω. Ήταν η κιθάρα μας, το Δημήτρη Κυριαζίδη που ήταν στα τύμπανα, τον Ιωάννη τον Μιχαηλίδη, που ήταν εκεί που ήταν, τον Γιώργο τον Πατρονάκη, τον Νίκο τον Προύση, τους τραγουδιστές μας, για τα πατάρια μας εδώ τον Μάκη, την Πλόη επίσης στο εστιατόριο που μας τάισε, τον Πασχάλη τον Παπαδόπουλο για τα λουλουδάκια μας, τον Ανδρεάδη, τον κύριο Ανδρεάδη για τις μεταφράσεις μας όπου χρειαστήκαμε, το Στέργιο με τον Σασέρ, που είναι ο Στέργιος, ο Μπάτσος μας, το Καφέ Τράιτ, το Μπατ Κάνστατ, το DJ Σάββα που παίζει σήμερα μουσική για μας, τον Άγγελο με τις ασφάλειες. Παιδιά, δεν ξέρω, συγχωρέστε με αν ξέχασα κάποιους. Τον Κελεμίδη. Τον Κελεμίδη. Και τον ξέχασα. Greek, αυτό θα τα έχουμε για το τέλος, ρε. Το Greek, το γράφει. Θέλω να ευχαριστήσω από την καρδιά μου αυτόν εδώ το χώρο. Που ό,τι τρέλα και μου ερχόταν στο μυαλό, την έπαιρνα μισή ώρα πριν τηλέφωνο και της έλεγα αυτό. Και η γυναίκα δεν έλεγε τίποτα, όλο ναι. Να, τα λέτης. Ευχαριστούμε έτσι και Γιώργο. Για τις πολλαπλές φιλοξενίες σας. Το El Greco. Και θέλω να πω αυτό το πράγμα, ότι καταφέραμε όλοι μαζί οι άνθρωποι και δημιουργήσαμε αυτό το πράγμα. Την πρώτη ελληνική σειρά στη Γερμανία. Το Greek Theater Art και όλοι οι δικοί μας οι άνθρωποι. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, σας αγαπώ πολύ. Και όλο αυτό όμως ήρθε και έδεσε όταν πήρε τηλέφωνο την Πέση και μου λέει τι θες από τη ζωή μου, μου την έχεις φάει. Τι θες λέει. Είναι αυτή η γυναίκα που μας εμπιστεύεται πιο πολύ από όλους, γιατί λέει οι ερασιτέχνες, είμαστε εραστές της τέχνης. Και πολλές φορές, όχι πάντα, αποδεικνύεται και καλύτερα και από τους επαγγελματίες. Και είναι εδώ και μας έφερε μαζί της και καταξιωμένους ανθρώπους από την Ελλάδα, τον Στέφανο τον Κοντομάρη, που αυτός ο άνθρωπος έκανε τα πάντα. Ήτανε τηλεσκηνοθεσία, μας έκανε τον οπερατέρ. Φώτα, ήχους, μας έβριζε γιατί του βγάλανε την πίστη, αλλά πιστεύω θα δικαιωθείς. Ελένα Κοντινούλη. Τι? Να κάνω. Γάμο. Χωρίσαμε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Τάσο με τη Μαρία που είναι φίλη του Στέφανου, που ήταν πάρα πολλές φορές μαζί μας για να μας διευκολύνουν. Να σε Τάσο, σε κυνηγάω Τάσο. Όλα αυτά τα έχουμε κάνει αυτοί ο καιρό. Να τη Μαρία, να το σημαντικό. Γιατί δούλεψαν πάρα πολλοί άνθρωποι για να πραγματοποιηθεί αυτό το πράγμα. Καλό ή κακό, θα μας το πείτε εσείς στο τέλος. Και ναι, ήθελα να συνεχίσω που ήρθα από την Ελλάδα και ο κύριος Χρήστος Ξηρογιάννης. Αυτό πια πολύ αγάπη από όλους εδώ. Ευχαριστούμε που την όλα αυτό μας έκανε και τα γυρίσματα γινόντουσαν χαρά. Θα ήθελα την κυρία Μπέση Μάλφα και τον κύριο Στέφανο Κοντομάρη
να ανέβουν εδώ, να δουν τι καλά μπορεί να τρέμουν τα πόδια σου. Και τον κύριο Χρήστο Ξηρογιάννη. Και πώς θα κάνω live? Εγώ κάνω. Εγώ κρατάω. Μπορείτε να έρθει. Ναι, ναι, βεβαίως. Στέφανε. Έλα, Στέφανε. Επίσης θέλω να πω. Όχι, ελάτε. Κύριε Στέφανε, κύριε Ξηρογιάννη. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Αυτόπουλο και τον πατέρα του για τα πάνελα που μας κάνουν και το μοντάζ της σειράς μας. Όπως και την κυρία Μαρία Κιμετσετζίδου που είναι πάλι δίπλα μας, μας στηρίζει ακάθεκτη από το πρωί μέχρι το βράδυ για τις δημοσιεύσεις, τις φωτογραφίσεις, τις συνεντεύξεις και ό,τι θέλουμε και μας βγάζει ως προπρόσωπο. Οι τρεις άνθρωποι που μας εμπιστεύτηκαν πιο πολύ από όλους μας. Το πιο δυνατό χειροκρότημα. Προσωπικά σας ευχαριστώ πολύ και σας αγαπώ. Σε μένα τα δύσκολα πάντα. Το κορίτσι μας. Και προχθές προσπάθησα να το κάνω, ελπίζω να αντέξω σήμερα γιατί βάζω πάντα τα κλάματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που μας δώσατε τα πάντα, από τα σπίτια σας, τα ρούχα σας, την αγάπη σας, που ήσασταν τόσο δυνατοί κοντά μας, τόσο γενναίοι, μας αγαπήσατε τόσο πολύ, σας αγαπάμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, πραγματικά μέσα από τα μάτια της καρδιάς μας, γιατί μας δώσατε τα πάντα. Και γι' αυτό μέσα σε 15 μέρες πραγματοποιήθηκε ένα δύσκολο, για μένα τουλάχιστον, έργο, το να καταφέρουμε να κάνουμε 150 λεπτά, μέσα σε 15 μέρες να το πραγματοποιήσουμε φυσικά με το μέτρο. Στέφανο Κοντεμάρη. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί άσχετο, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που εδώ αφήναν τις δουλειές τους και ερχόντουσαν και δουλεύανε σκληρά, γίνανε βοηθοί σκηνοθέτη, γίνανε script, γίνανε booman, γίνανε διευθυντές φωτογραφίας, γίνανε ενδυματολόγοι. Μέσα σε πολύ λίγες μέρες μας δίδαξαν το εξής, ότι όταν έχεις ελπίδα και αγάπη, πετυχαίνεις τα πάντα. Και εδώ σταματάω να μιλώ. Σας ευχαριστώ. Γεια σας, παιδιά. Η φωνή μου είναι περίεργη. Εγώ είμαι σύντος πίσω της κάμερας, δεν ακούγομαι έτσι. Οπότε ακούω τη φωνή μου, είναι πολύ περίεργη. Είναι μία από τις σπάνιες φορές που μιλάω. Δεν μ' αρέσει να φαίνομαι. Ο ερωτάς μου είναι πίσω της κάμερας. Θέλω να πω ότι ερωτεύτηκα τον έρωτά σας για όλο αυτό που γίνεται εκεί. Ήταν πολύ συγκινητικό. Είναι σαν να βλέπεις ένα παιδί 15 χρονών, ξέρω εγώ, να ερωτεύεται για πρώτη φορά. Με πολύ αγάπη, με πολύ μεράκι και ό,τι έχει γίνει, με έχει συγκινήσει πάρα πολύ. Εύχομαι να είστε πάντα έτσι, στην ψυχή σας, να μην σκέφτεστε τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό που είναι μπροστά σας και να γίνετε στόχος για το υπόλοιπο της ζωής σας. Και έτσι θα πάτε μπροστά. Ευχαριστώ. Η Φαμίλια Φουκαρά. Τι θέλω να πω είναι αυτό. Πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ. Ελένη Βουζουλίδου, Νίκο Μπουργασλή, Έλενα Δημητρίου, Λίτσα Πούσου. Για έλατε λίγο η ομάδα μας. Θέλω να πούμε μια ομαδική φωτογραφία η ομάδα. Είμαστε εδώ τους ηθοποιούς μας. Περίμενε κρατώ. Όχι, εντάξει. Νεκτάριος Αγκλιβέρης. Λίτσα Πούσου. Γιάννης. Μαρία. Η Ρούθ. Φωτεινή, το Κούζοκλο, Έλενα Δημητρίου, Ελένη Βουζουλίδου, Εύβη, οι ηθοποιοί μας, θα πούμε εδώ όλοι. Και ο Γιάννης μας, το άλλο μας το παιδί, που κι αυτός ήταν μαζί μας καθημερινά. Κάτσε να ξεχάσω, η Ραφαηλία, η Χέλη, η Ρένα, η Μαρία, ο Στέργιος, ο Μαρίνος, η Δέσποινα, η Χρύσα, ο Γιάννης. Ο άλλος ο Γιάννης,
η Ευτυχία, η Κρυσάλη, η Λίτσα, η Ιωάννα, η Τίνα, εγώ. Και να ευχαριστώ στο Ιάνκο που αντέχει τη μαμά του. Ένα άκουσα. Να ευχαριστώ στο Ιάνκο που αντέχει τη μαμά. Στο Ιάνκο. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι δούλεψαν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βγάλουμε όλο αυτό. Το Διονύση! Το Κώστα το Μαρένο! Για το άνοιξε να την καμπανιά για να φύγω από αυτό. Έχουμε μια μαγική! Τι ρώτησα κι λες για ξένους τόπους να δουν τα μάτια μας κι άλλους ανθρώπους σαν λαγριμάνια σε ξένα χέρι μας πάει πρίμα μακριά το χέρι. Στέφανε! Γιατί δεν είσαι εδώ, Στέφανε? Αυτό είναι το Greek Theater Art. Είναι ξενογιάννη, είστε ελεύθερος. Δεν ζω χωρίς που σου λείπει, το λέω δημόσια. Εδώ
Χρυσόπουλο, τον Βασίλη. Τώρα ξεκινάει το πάρτι, παιδιά.